Σας να βάλουμε και τον κύριο Γιώργο Κατσούλη στην παρέα μας, που είναι ελαιοπαραγωγός Καλαμάτας και πρόεδρος Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος. Καλημέρα σας, κύριε Κατσούλη. Καλημέρα σας από τη Μεσσηνία, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ήδη ακούσατε τον κύριο Σκρέκα, ξεκάθαρος είναι υπουργός, ξεκάθαρες οι θέσεις του. Τη δική σας αντίδραση, τη δική σας θέση, κύριε Κατσούλη. Λοιπόν, χρειάζομαι λίγα δευτερόλεπτα για να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Αν το πάτε από την αρχή, το χάσαμε, κύριε Κατσούλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν μπορείτε να είστε σύντομος, για να μην είμαστε γερείς απέναντί σας. Παρακαλώ, ελάτε. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτά που υπόθηκαν. Η παραγωγή, λοιπόν, βρισκόμαστε μάλλον εν ώψη καινούργιας παραγωγής. Το παιχνίδι πώς γίνεται. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες παραγωγικές χώρες όπως η Ισπανία ή η Ιταλία, λόγω των προβλημάτων που έχουν, βρίσκονται πάλι σε μειωμένη παραγωγή. Το δικό μας το ελαιόλαδο, όπως και άλλα εθνικά προϊόντα διεθνής εμβέλειας, δεν διακατέχεται από εθνική στρατηγική. Άρα λοιπόν το περισσότερο, η μεγαλύτερη ποσότητα μεταφέρεται στο εξωτερικό με τη διαδικασία του χήμα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Πρέπει να δώσουμε βάση στα τυποποιημένα προϊόντα, στα προϊόντα με τις ετικέτες, και μάλιστα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαδικασία τόσο της εγχώριας κατανάλωσης, την εμπορική διάσταση, όσο και την οικιακή. Γιατί άμα δούμε τις χρήσεις του ελαιολάδου στη χώρα, είναι πάρα πολύ μικρές από αυτό που φανταζόμαστε και ακούμε. Απ' την άλλη, ο παραγωγός δεν είναι αυτός που καθορίζει την τιμή. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση, και αυτή τη στιγμή θα συνεχίσει να είναι ψηλά, γιατί η Ισπανία πάλι φέτος, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγική χώρα, είναι πολύ μειωμένη η παραγωγή της, και η Ιταλία. Άρα λοιπόν πρέπει να το θωρακίσουμε αυτό και πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Απ' την άλλη, έχουμε εκτοξευμένα όλα τα μέσα που χρειάζονται στον αγρό για να διεκδικηθεί καλλιέργεια. Έχουμε πρόβλημα με τους εργάτες γης, όπου δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες για να συγκομίσουμε το προϊόν, και αυτό εκτοξεύει κι άλλο το κόστος, γιατί υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Και σύν της άλλης, ας θυμηθούμε ότι έχουμε μια εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρέασε σοβαρά και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η παραγωγή πέρσι στην Ελλάδα, με συγχωρείτε κύριε Κατσούλη, ήταν 340 τόνοι, μεγαλύτερη από ότι η προπέρσινη. Άλλαξε η ζήτηση από το εξωτερικό? Αυτό μας λέτε και σύμφωνα με τον κύριο Γιαννούλη, τον πρόεδρο, ξαναλέω, της Διεπαγγελματικής Ομοσπονδίας Ελαιολάδου. Από 3,5 ευρώ που το δίνατε το ελαιόλαδο το Νοέμβριο, τώρα το δίνετε το ίδιο 8,5 ευρώ. Αυτό φταίει δηλαδή? Στη δική μας περιοχή η μεγαλύτερη τιμή που έχει βρεθεί είναι στα 8 ευρώ. Η ζήτηση αυτή την περίοδο... Και πόσο το δίνατε όμως πέρσι που ήταν η παραγωγική ξεκίνηση? Η εκκίνηση ήταν στα 3,5 ευρώ, αλλά αν δεν προλαβαίνουμε τώρα βάση χρόνου να αναλύσουμε, έως 4 ευρώ... Όχι, αναλύσατε το, γιατί ο τηλεθεατής λέει, μα δίνανε, έχετε περισσότερες ανάγκες να καλυφθεί η αγορά του εξωτερικού από το εσωτερικό. Μα το ζήτημα είναι ποιος έρχεται για να αγοράσει το λάδι. Το κρίσιμο είναι να δούμε τα προηγούμενα χρόνια, μεσοσταθμικά βρισκόταν από 3,5 έως 4. Αν αναλύσουμε το κόστος παραγωγής και το κόστος συγκομιδής που υπάρχει... Μα το περσινό λάδι πουλάτε, τώρα βγάζετε και καινούριο ελαιόλαδο. Το Νοέμβριο πάλι θα το δώσετε σε άλλη τιμή. Σε πόσο θα δώσετε δηλαδή το νιό, το ελαιόλαδο? Η πρώτη πράξη που έχει γίνει αυτή την περίοδο είναι στην περιοχή της Λακωνίας, και πληροφορηθήκαμε ότι η πρώτη πράξη που έγινε είναι γύρω στα 9 ευρώ. Άρα το περσινό 8,5, τώρα το καινούργιο ξεκινά με έναρξη 9 ευρώ. Είναι αυτή τη στιγμή οι τελευταίες πράξεις που έχουν γίνει στο νομό της Μεσσηνίας είναι στα 8 ευρώ, και θα δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά. Δεν το προσδιορίζει ο παραγωγός που θα πάει το ελαιόλαδο. Εδώ έχει βάση λοιπόν... Γιατί σας είπα για τα τυποποιημένα προϊόντα. Τα τυποποιημένα προϊόντα δεν μπορούν να διακινηθούν μαύρα. Μάλιστα. Άρα υπάρχει και το όφελος αντισταθμιστικά για το δημόσιο, γιατί κόβονται τιμολόγια τα οποία φορολογείται. Μάλιστα. Για την πράξη ο παραγωγός ή ο αυτός που έχει, εν πάση περιπτώσει, το ελαιόλαδο. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε σε αυτή τη στρατηγική και πρέπει πάντως, να. Πάντως, κύριε Κατσούλη, αν όλα πάνε καλά, βρούμε εργάτες και τα λοιπά, και η παραγωγή έτσι θα πέσει τιμή. Αυτό μας λέτε. Θα πέσουν οι απαιτήσεις. Δεν λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι χρειάζεται μια συστολικότερη ματιά πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν πούμε μόνο το κόστος εκκομιδής, είναι δύο φορές πάνω
από τη σεζόν του 2021. Ήταν ερώτημα τηλεθεατή αυτό του Ηλία. Κάπου γίνεται με τον ενδιάμεσο το παιχνίδι, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι κάπου εκεί παίζεται. Ας δούμε το περιθώριο κέρδους που έχουν πάνω στην Ελλάδα. Γιατί εμάς δεν μας νοιάζει στην Ελλάδα που οι Ισπανοί δεν έχουν καλό ελαιόλαδο. Εμάς μας νοιάζει που ζούμε σε αυτή τη χώρα που η ελιά είναι χαρακτηριστικό μας γνώρισμα και γι' αυτό το είχαμε και στεφάνους Ολυμπιακούς Αγώνες και η ελληνική ελιά είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και βλέπουμε μηνύματα από τηλεθεατές να μας λένε ότι δεν μπορούν να πάρουν λάδι. Να πάρουν λάδι στα παιδιά τους. Εμάς αυτό μας νοιάζει. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό μίλησα για εθνική στρατηγική. Το συγκεκριμένο προϊόν έχουμε καθήκον να το διασυνδέσουμε τόσο με τον τουρισμό μας στα αυτά 20 εκατομμύρια επισκέπτες που υπάρχουν έτσι στην χώρα μας. Ναι. Οπότε πρέπει να το δούμε συνολικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.